Αντίστροφα, έχει ξεκινήσει να μετρά ο χρόνο για την ανάρτηση των τελών κυκλοφορία του 2023, η οποία σύμφωνα με πληροφορίε θα πραγματοποιηθεί έω τα μέσα Νοεμβρίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyCar τη ΑΔΕ. Στα ποσά των τελών από του ιδιοκτήτε οχημάτων δεν υπάρχουν αλλαγέ σε σχέση με πέρσι, όπω και στον τρόπο πληρωμή που πλέον γίνεται και με δόσει. Ωστόσο φέτο είναι πολύ πιθανό μαζί με τα τέλη κυκλοφορία να τεθούν σε ισχύ από την αρχή του έτου και τα μειωμένα τέλη κυκλοφορία σε περίπτωση άρση ακινησία, ώστε να μπορούν οι κάτοχοι οχημάτων με κατατεθειμένε πινακίδε κυκλοφορία να μπορούν να προγραμματίσουν καλύτερα πότε θα πραγματοποιήσουν άρση ακινησία, καταβάλλοντα μειωμένα τέλη. Με την, με τη πάλι. Για να την καταθέσει, εννοείται δεν έχει λεφτά να, να κυκλοφορήσει. Οπότε πώ θα τι πάρει, αν δεν έχει χρήμα. Και πού θα το βρει το χρήμα. Δεν υπάρχει κοπέλα από χρήμα. Ε, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχουν χρήματα. Πάντα βρει τα χρήματα. Ε, δεν έχει ο κόσμο λεφτά έχουν κανονίσει αυτοί, μα τα δίνουν και μα τα παίρνουν ίσα ίσα. Τι ανάγκε του θα κλείσει ένα, δύο μήνε, τρει μήνε, δεν ξέρω πόσο θα πόσο τον συμφέρει, α πούμε. Η άρση ακινησία με μειωμένα τέλη κυκλοφορία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά, καθώ σε διαφορετική περίπτωση ο κάτοχο θα πληρώσει ολόκληρο το αντίτιμο των τελών κυκλοφορία. Για τα οχήματα που κυκλοφόρησαν μετά από την 1η Νοεμβρίου του 2010, η πληρωμή γίνεται με βάση τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορία. Ενώ όσα καταγράφουν τις χαμηλότερες τιμές, απαλλάζονται πλήρως, χρονολογίας. Ότι, τι χαμηλότερε τιμέ, απαλλάσσονται πλήρω αναλόγω χρονολογία. Ό,τι ό,τι μα μειώνουν, καλό είναι. 130 πληρώνω. Εγώ εντάξει. Τι να κάνουμε. Λεφτά δεν είναι ο κόσμο. Μα εκδίσανε. Μόλι βρω λεφτά, θα πάνε πληρώσω. Το φετινό ειδοποιητήριο, όπως έγινε και πέρσι, περιλαμβάνει ένα QR code που σκανάροντας τον κωδικό οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώνουν εύκολα τα τέλη μέσω mobile banking χωρίς να γράφουν τον κωδικό πληρωμής και το ποσό. Η ΑΔΕ συνιστά στους υπόχρεους να ακολουθούν τη συγκεκριμένη διαδικασία, αποφεύγοντας την επίσκεψη στα υποκαταστήματα των τραπεζών και των ελληνικών ταχυδρομείων. Τα τέλη κυκλοφορία θα πρέπει να πληρωθούν έως το τέλος του έτου, εκτό και αν δοθεί κάποια παράταση από το οικονομικό επιτελείο. Σε διαφορετική περίπτωση, η εκπρόθεσμη πληρωμή συνεπάγεται πρόστιμο των 100% των τελών κυκλοφορίας που αναλογούν στο όχημα.